Λοιπόν, Ιωάννη, είναι η δεύτερη συνεχόμενη νίκη που πετυχαίνετε εδώ στο ΆΚΑ και σπάτε το αίτητο του Παναθηναϊκού μετά από ένα χρόνο και παραμία μέρα στο κατάλληλο δυνατό σημείο. Ναι, σίγουρα είναι η δεύτερη νίκη, σερή, όπως είπες. Για μας το πιο σημαντικό ήταν μια καλή εμφάνιση. Ψάχναμε μια καλή εμφάνιση, ψάχναμε να βρούμε τον εαυτό μας και νομίζω το κάναμε αυτό. Και είμαι περήφανος για τα παιδιά και σίγουρα είναι μόνο το 1-0 και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Για να μιλήσουμε και λίγο τακτικά, έλεγες νωρίτερα ότι τη διαφορά την έκανε το μαρκάρισμα στο Γκαλάθι με τις αλλαγές που κάνατε, το οποίο περιόρισε όχι μόνο την εκτελεστικότητά του, αλλά και τη δημιουργία του κυρίως. Σίγουρα. Νομίζω ότι το πλάνο ήταν πάρα πολύ καλό. Δώσαμε πολύ έμφαση στη δημιουργία του Γκαλάθι αλλά και στο σκοράρισμά του. Προσπαθήσαμε να τον περιορίσουμε όσο μπορούμε. Σίγουρα δεν μπορούσε να τα κόψει όλα. Είχαμε τον James που σκόραρε πάρα πολύ. Αλλά δεν μπορούσε να τα κόψει όλα στο μπάσκετ. Νομίζω ότι το πλάνο μας ήταν πολύ καλό και κάναμε τη δουλειά για το μεγαλύτερο τουλάχιστον χρονικό διάστημα του παιχνιδιού. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα που επικρατούσε το τελευταίο διάστημα και στη φιλαθλική γνώμη και στα άρθρα τα οποία γράφονται επηρέασε τους Έλληνες. Και λέω περιραίουσα ατμόσφαιρα με την έννοια ότι ο Ολυμπιακός είχε κάνει κάποιες κακές εμφανίσεις στα play-off, στο τέλος της κανονικής περίοδου. Ο Παναθηναϊκός ήταν αίτητος με ένα 31-0, 33-0 αν βάλεις και τα δύο περσινά. Και γενικώς πολλής λόγος γινόταν για εύκολη επικράτηση του Παναθηναϊκού. Πεισμόσατε γενικώς οι Έλληνες παίκτες που τα διαβάζετε και τα ξέρετε περισσότερο στα αποδυτήρια εσείς? Σίγουρα. Ο κόσμος καταλαβαίνει, πιστεύω, ο περισσότερος κόσμος, ότι την ομάδα την πονάμε και σίγουρα στεναχωριόμαστε πιο πολύ από κάθε άλλον. Γιατί εμείς το ζούμε, εμείς υδρώνουμε και σίγουρα δεν θέλουμε να στεναχωρούμε για τον κόσμο μας. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι μας πλήγωσε. Θέλαμε να εμφανιστούμε πολύ καλύτεροι. Ήρθε και το θετικό αποτέλεσμα, γιατί καμιά φορά μπορεί να παίξει και καλά και να μην κερδίσει. Οπότε νομίζω καταφέραμε να πάρουμε αυτό το παιχνίδι σε συνδυασμό με μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και περιμένουμε ένα γεμάτο σεφ για το δεύτερο παιχνίδι. Νιώθετε ότι έχετε πάρει και λίγο τον αέρα του Παναθηναϊκού με δύο σερίνικες εδώ μέσα? Εντάξει, όχι. Και τακτικά. Νομίζω ότι υπήρχε μια περίοδο που ο Παναθηναϊκός είχε πάρει τόσο σερί παιχνίδια εδώ πέρα. Αυτό προφανώς είχε αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε πάρει πρωτάθλημα εδώ μέσα. Εντάξει. Δεν είναι όπως παλιά σίγουρα, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι παίζουμε με αυτοπεποίθηση και παίζουμε όλοι πολύ καλά ανεξαρτήτως το που παίζουμε.